Παρά τις μικρές αριθμίες που έχει παρατηρηθεί, το πρόγραμμα της αναβάθμισης των μαχητικών F-16 σε επίπεδο Viper συνεχίζεται κανονικά και αν όχι σήμερα, τη Δευτέρα η πολεμική αεροπορία θα παραλάβει το 22ο. Σε κάθε περίπτωση το πλάνο είναι από το 2025 να επέλθει ομαλοποίηση. Σύμφωνα με ανώτατη πηγή, προ το παρόν υπάρχει επαρκή ποσότητα και ποιότητα όπλων για να εξοπλιστούν τόσο τα F-16 Viper όσο και τα F-35, και καθώ ήδη έχει δρομολογηθεί η απόκτηση έξυπνων όπλων, όπω τα Rampage και Spice από το Ισραήλ, η απόκτηση αντίστοιχων όπλων από τι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω τα AGM-158 JASM-ER, θα εξεταστεί μόλι αρχίσει η παραλαβή των F-35. Στην παρούσα φάση φαίνεται η πολεμική αεροπορία να εστιάζει στην απόκτηση ενός συστήματος αυτοπροστασίας για τα μαχητικά F-16 Viper. Το ζητούμενο τόνισε η στρατιωτική πηγή είναι να αποφευχθούν κινήσεις του παρελθόντος όπως η απόκτηση συστημάτων που είχαν αποκτηθεί πρώτα από την Ελλάδα χωρίς να έχουν δοκιμαστεί από κάποια άλλη χώρα με αποτέλεσμα το κόστος να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Στο επιτελείο έχουν δύο προτάσεις από τουλάχιστον τρεις εταιρείες. Αυτό που έχει γίνει γνωστό το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε για τα F-16 Viper τη πολεμική του αεροπορία έχουν επιλέξει το σύστημα. Θα ξεκινήσει τις πτητικές δοκιμές σε δύο περίπου εβδομάδες από σήμερα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μεταξύ άλλων, παρέχει προειδοποίηση ραντάρ σε ολόκληρο το τόξο των 360, αναγνώριση απειλής και χρήση αντιμέτρων και βέβαια είναι συμβατό με το ραντάρ ASA των F-16 Viper. Στόχο τη ηγεσία είναι τόσο τα F-16 Viper όσο και φυσικά τα Rafale και F-35 να είναι καλυμμένα σε αυτό το κομμάτι έτσι ώστε η πολεμική αεροπορία να διαθέτει τρία μαχητικά που εκτό από πλατφόρμες εκτόξευση έξυπνων όπλων κάθε διαθέσιμου είδου να είναι αυτάρκοι και ω προ την αυτοπροστασία του. Να θυμίσουμε μόνο πως τα RAFAL έχουν το εξαιρετικό σύστημα αυτοπροστασίας Spectra που θεωρείται και είναι αλήθεια πως είναι ένα από τα πιο κορυφαία συστήματα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου που βρίσκονται σε υπηρεσία. Πριν λίγα χρόνια το σύστημα αυτό ήταν που αξιοποίησαν τα RAFAL αγνώστου εθνικότητας που έπληξαν την τουρκική βάση στη Λιβύη χωρίς τα τουρκικά μέσα αεράμυνας να καταλάβουν μέχρι και όταν ήταν ήδη πολύ αργά την επερχόμενη απειλή. Ένα πλήρε σύστημα αυτοπροστασία διαθέτει δέκτε καταρχήν RWR, Radar Warning Receiver. Δέκτε δηλαδή που ανοιχνεύουν τι εκπομπέ εχθρικών ραντάρ στο χώρο και προειδοποιούν τον πιλότο όταν ανοιχνεύεται ένα σήμα ραντάρ που μπορεί να αποτελεί απειλή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.